Περίπου μία εβδομάδα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιφερειακή ενότητα Χανίων, η εικόνα παραμένει απογοητευτική. Από τα συνολικά 900 χιλιόμετρα της επαρχιακής οδού, τα 350 είναι κατεστραμμένα. Στο δε τμήμα που απομένει, εγκυμονούν κίνδυνοι καταπτώσεων και κατολιστήσεων. Η κατάσταση σήμερα είναι σχεδόν όπως ήταν με την καταστροφή. Δηλαδή η διέλευση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ασφαλή σχεδόν σε κανένα σημείο, διότι οι κατολιστήσεις είναι συνεχείς και χειροτερεύουν σε μερικά σημεία. Δηλαδή στον Πλάτανο Σφινάρι που ήταν ο Γιώργος εχθές, σε εκείνη την περιοχή ολόκληρη. Περιοχές που καθαρίσαμε ξανά έγινε το ίδιο. Η σύραγγα των τοπολίων παραμένει κλειστή και αύριο αναμένεται να παρέμβουν συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας για τη διάνοιξη του δρόμου. Κλειστή για τουλάχιστον 15 ημέρες ακόμη θα παραμείνει η γέφυρα Αλικιανού, όπου συνεχίζονται πυρετοδός οι εργασίες αποκατάστασης του βάθρου. Ήδη επιτεύχθηκε η εκτροπή του Κερίτη για να αποφευθεί το ενδεχόμενο κατάρρευσης. Η πρόσβαση σε Αλικιανό, Βατόλακο και σε άλλα χωριά της περιοχής γίνεται μέσω φουρνέ και σκηνέ. Άνω Σφινάρι, στην Κεραμωτή, γίνεται μόνο από αγροτικό δρόμο. Στα Μεσκλά δεν πηγαίνει δρόμος. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόνο από Ζούρβα, Θέρισο, Χανιά. Ο δρόμος του Θέρισο έχει ανοίξει, αλλά θέλει επέμβαση και άλλη να γίνει καθαρισμός πλήρη του δρόμου, εκτός των έργων που πρέπει να γίνουν. Ολόκληροι οικισμοί σε χωριά της Κισάμου παραμένουν αποκομμένοι από το υπαρχιακό δίκτυο. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης ξεκαθάρισε σήμερα ότι θα απαιτηθεί χρόνος μέχρι ο νομός να επανέλθει στην κανονικότητα. Βράχοι πέφτουν συνέχεια. Στον Ομαλό που πήγαμε εμείς στα χωριά Μεσκλά, Ομαλό και σε εκείνη τη μεριά με την διευθύντρια, οι απορροές των νερών είναι ποτάμια μες στο δρόμο. Δεν είναι νερό που τρέχει από μια πηγούλα. Γίνεται ο δρόμος ποτάμι, κανονικό. Στην παρούσα φάση οι παρεμβάσεις γίνονται με εργολαβίες της περιφέρειας που ήταν ήδη σε εξέλιξη, ωστόσο απαιτείται γενναία χρηματοδότηση από το κράτος. Ο Δήμος Πλατανιά έλαβε ήδη 600.000 ευρώ για την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που έχει υποστεί το δημοτικό δίκτυο της περιοχής. Πρέπει να επικεντρωθεί στο κομμάτι αυτό, γιατί έχει πάρα πολλούς αγροτικούς και εκτενοτροφικούς δρόμους. Το ίδιο ισχύει για τους άλλους δημάρχους, κυρίως στο Δήμο Κισάμου. Ο Απόστολος Βουλγαράκης ζήτησε σήμερα από τους δημάρχους να συνεργαστούν, ενώ τόνισε την ανάγκη οι αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού το Σαββατοκύριακο.